Έχουμε εδώ τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα στο στούντιο. Καλημέρα, κύριε Φωτήλα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς. Να πάμε και στη Θεσσαλονίκη την κυρία Ανωτοπούλου, την κυρία Κατερίνα Ανωτοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Ανωτοπούλου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί σας από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι και δεν. Χαιρόμαστε, κύριε Ανωτοπούλου. Και ο κύριος Πανάς από το Πασόκ. Καλημέρα, κύριε Πανά, πώς είστε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω κάτι τώρα. Για πες. Δώσ' μου να δεις ένα παλιό γνωστό μας που δεν τον είδα χθες να γυρίζει. Για πήγαινε παιδιάδα, Μινώα παιδιάδα Ηράκλειο. Βγήκε και γερο, 74%. Και γερο Βασίλης. Που έβγαινε από την ελληνική ομάδα και γύρισε στο χωριό και λέει πάει να γίνω δήμαρχος. 74 πήγαινε την πρώτη. Σάρωσε, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο στο γεια σου, κύριε Βασίλη. Να είσαι καλά. Παλιό γνώριμος. 100 χρόνια ήταν εδώ στα πάνελ και στα αυτά. Λοιπόν, ωραίος. Εξαιρετικός. Μπράβο του. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε μέσα. Με τη στήριξη του Πασόκ, φαντάζομαι. Ναι. Σάρωσε. του Πασόκ του δεν πιάνω τη στήριξη. Πιανού είναι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Φωτήλα, να πούμε τώρα δύο πράγματα. Είχε φθορά η Νέα Δημοκρατία. Είχε και φθορά. Κοιτάξτε να δείτε, σαφώς υπήρχε και το μήνυμα του μη εφησυχασμού, της μεγαλύτερης ταχύτητας που χρειάζεται, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πάντα υπάρχουν. Άλλωστε το μήνυμα αυτό, το οποίο να πούμε ξεκάθαρα, είναι ένα θετικό μήνυμα, ένα μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι οι πολίτες ανανέωσαν την εμπιστοσύνη. Επί της ουσίας είπαν ότι θεωρούν πως η μόνη πολιτική παράταξη και ο μόνος πρωθυπουργός που μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να διαχειρίζεται την τύχη της χώρας είναι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη δεν είπαν, επειδή άκουσα και τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων, τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, την ώρα της κάλπης πριν τις εκλογές, οι οποίοι είπαν ότι περιμένουμε και ελπίζουμε οι Έλληνες πολίτες να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Αυτό δεν έγινε. Δεν το είδαμε σε καμία περίπτωση, νομίζω. Όλα αυτά όμως, να το ξαναπώ, δεν πρέπει να μας γεννήσουν ούτε αλαζονία, ούτε ευκολία. Καταρχήν στην Πάτρα, εκεί που είσαι της Αχαΐας, έχεις τον Μελετίδη. Στην Πάτρα, καταρχάς, να πούμε ότι στην περιφέρεια η πλειοψηφία ήταν συντριπτική. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε την προηγούμενη τετραετία άγνωστος απέναντι σε ένα θηρίο που λεγόταν Κατσιφάρας. Τον κέρδισε και σήμερα είναι παντοδύναμος. Χάρη στη δουλειά και πώς γίνεται τώρα να είστε παντοδύναμοι στην περιφέρεια και στην πόλη μας, να είναι παντοδύναμο το κουκού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλωστε στην Πάτρα, όπως και σε όλους τους δήμους της πόλης πλην των τριών μεγάλων, η Νέα Δημοκρατία είχε πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί, δεν πρόκειται ούτε να δώσει χρήματα, ούτε στηρίξει, θα αφήσει τους πολίτες να αποφασίσουν ελεύθερα. Αυτό και έγινε. Λοιπόν, μια κουβέντα επί τη ευκαιρία. Τον κύριο Μπέο, πώς τον είδατε? Κοιτάξτε, με τέτοιες χειδαιότητες νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε εμείς. Πρέπει να ασχολείται καταρχάς η δικαιοσύνη και όποιος άλλος. Νομίζω ότι δεν πρέπει καν να αφήσουμε κανένα κόμμα, κανένα προσωποιητικό. Πρέπει όλοι να καταδικάσουμε τέτοιες συμπεριφορές. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς δεν έχω όλη την εικόνα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς ανανεώθηκε σε τέτοιο βαθμό η εμπιστοσύνη στον κύριο Μπέο. Αλλά πραγματικά θλίβομαι με τέτοιες συμπεριφορές και με τέτοιους πολιτικούς άντρες. Εντάξει, σαφές. Πιο σαφές. Κύριε Ανωτοπούλου, εκεί πάνω τι θα γίνει τώρα, στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, που νομίζω ότι δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι και να έχουμε και έναν τόνο χαράς, καθώς παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ζέρβα τα προηγούμενα χρόνια να στήσουν ένα αφήγημα επιτυχίας και των δύο, δεν πήγε τόσο καλά για εκείνους. Αντίθετα, εμείς ασκήσαμε μαχητική, προγραμματική αντιπολίτευση. Ήμασταν 4 χρόνια δίπλα σε κάθε πολίτη, αναδεικνύοντας όλα τα κακό κείμενα της διοίκησης Ζέρβα. Και αυτό αποτυπώθηκε και στην κάλπη, καθώς οι προοδευτικοί υποψήφοι συγκέντρωσαν πολύ μεγάλα ποσοστά που δίνουν τη δυνατότητα την επόμενη Κυριακή η Θεσσαλονίκη να αλλάξει σελίδα. Να κοιτάξει προς τα εμπρός, να ξεφύγει από ανεπάρκειες, να ξεφύγει από παθογένειες, να ξεφύγει από τη μιζέρια που την καταδίκασε ο κύριος Ζέρβας και να κοιτάξει το μέλλον με τόλμη. Λέτε ότι θα κερδίσει ο Αγγελούδης, δηλαδή? Λέτε ότι θα κερδίσει ο Αγγελούδης?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να βιαστώ και να μπω και στην μπροστά στις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων. Πιστεύω όμως πως πρέπει να στηριχθούν οι προοδευτικοί υποψήφοι, όσοι έχουν αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, όσοι συγκέντρωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των πολιτών της Θεσσαλονίκης εν προκειμένου, χωρίς κομματικά χρήσματα από τη Νέα Δημοκρατία. Συνολικά το αποτέλεσμα, κυρία Νοτοπούλου, το κρίνετε θετικό, αρνητικό? Άκουσαν πολλούς να λένε ότι είναι αρνητικό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ το χθεσινό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανείς από το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να χαίρεται σήμερα. Θέση αποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να ανησυχήσουμε ιδιαίτερα και να βγάλουμε και τα σωστά πια συμπεράσματα, αλλά να κινηθούμε και αποφασιστικά. Ιδιαίτερα εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να σας πω ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν μη αναμενόμενα. Έρχονται στη συνέχεια των εθνικών εκλογών. Έρχονται μετά από μια μεγάλη αλλαγή στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε μια άλλη στρατηγική που είχε χαραχθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, από την Επιτροπή Αυτοδιοίκησης, από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία ανετράπη ως σχεδιασμού στην επόμενη μέρα της αποχώρησης, έστω από την πρόσκαιρη πλειοψηφία που σχηματίστηκε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικο να χρεώσουμε οτιδήποτε στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έδωσε μια δυναμική, αυτό φάνηκε στην πολύ μεγάλη μαζική συμμετοχή που υπήρχε στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, τις εσωκομματικές, και να μείνουμε στο μήνυμα που και ο ίδιος έδωσε εχθές. Ανανέωσης και στήριξης της αυτοδιοίκησης. Από την άλλη μεριά, το ΠΑΣΟΚ επίσης μοιάζει να μετράει τις ίδιες απώλειες, να δούμε τι σημαίνει ο κατακερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων. Προφανώς το γεγονός ότι την προηγούμενη περίοδο και εμείς μπήκαμε σε μια πιο εσωκομματική συζήτηση, αν θέλετε, αντί να δώσουμε το βάρος στην αυτοδιοίκηση όπως θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, αυτό μας κόστησε στην κάλπη. Όμως, ξαναλέω, αυτό που πρέπει πρώτα να μας προβληματίσει είναι η αποχή, 60%, ναι, πολύ μεγάλο ποσοστά, ναι, σε σειρά περιφερειών και Δήμων. Και από... Έτσι. Να ρωτήσω, και κυρία Νοτοπούλου, μεριά, και να μας προβληματίσει μόνο αυτό, το πώς έλαβαν την ψήφο των πολιτών τραγικές περιπτώσεις. Υπάρχει κρίση πολιτικής εκπροσώπησης για τον κύριο που πρέπει άμεσα να παρέμβει η δικαιοσύνη για όλες αυτές τις χειδαιότητες. Και από την άλλη μεριά, πώς φαίνεται ότι οι πολιτικές τύπου Αγοραστού, που έφεραν ολόκληρη στην περιφέρειά του σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και είδαμε όλες αυτές τις τραγικές σκηνές τις προηγούμενες ημέρες με τις πλημμύρες, πώς μπορούμε να τις ανατρέψουμε την επόμενη Κυριακή με νίκες προοδευτικών. Να ρωτήσω, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κατεγράφει ότι ψηφίζετε λευκό στις προτάσεις του Προέδρου του Κόμματος στην κοινοβουλευτική ομάδα για τα νέα πρόσωπα. Θέλετε να μας το ερμηνεύσετε, να μας το... Βεβαίως, μου δίνετε τη δυνατότητα να το αποσαφηνίσω. Ναι. Κοιτάξτε, επρόκειτο για μια κοινοβουλευτική διαδικασία, αφορούσε την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και αφορούσε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Σε καμία περίπτωση δεν έρει στήριξη στην νέα ηγεσία του. Τον κύριο Πολάκη αφορούσε την πρόταση για τον κύριο Πολάκη. Θα είμαι σαφής. Η ψήφος μου ήταν με γνώμονα την ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας, την ομαλή, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος εισηγήθηκε, και θεώρησα πως στην πρόταση που ήρθε δεν αποτυπώθηκε πλήρως το πνεύμα της εισήγησής του. Κοιτάξτε, πάντα έχω το θάρρος της νόμης. Όχι, το έχετε και δεν είστε και δικαστικοί ποτέ εσείς. Δεν φοβήθηκα ποτέ πολιτικό κόστος σε δύσκολες μάχες, αλλά ήμουν, αν δεν έχουμε ισοκομματική δημοκρατία και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλετε να μας πείτε αναφορά τον κύριο Πολάκη αυτό? Νομίζω ότι σας απάντησα ήδη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, κυρία Νοτοπούλου. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, έχει να κάνει με τον τρόπο που εκτίμησα ότι θα λειτουργήσει η κοινοβουλευτική ομάδα ομαλότερα, αποτελεσματικότερα για την κρίσιμη περίοδο. Κοιτάξτε, με το συντονιστή των μερικών, αυτό καταλαβαίνω. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, πάντως δεν είναι απλό να διαφωνήσει. Λοιπόν, μισό, παιδιά, επειδή έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, να μιλήσει και ο κύριος Πανάς, γιατί είναι πολύ περιορισμένο το. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Έτσι. Κύριε Πανά, εσείς Χαλκιδική δεν είστε εσείς? Ναι, ναι, ναι. Χαλκιδική. Άρα κοντά στη Θεσσαλονίκη, την ξέρετε τι είναι. Δηλαδή, βασικά τώρα, και στη Θεσσαλονίκη είστε στη μάχη και στην Αθήνα είστε στη μάχη. Ναι. Ως Πασό. Ναι, κοιτάξτε. Στη Θεσσαλονίκη με μεγαλύτερες πιθανότητες, στην Αθήνα με πολύ λιγότερες, αλλά είστε. Και Θεσσαλία. Κοιτάξτε, τα πολιτικά μηνύματα είναι δύο. Το πρώτο είναι η πολύ μεγάλη αποχή η οποία έχουμε. Η οποία βέβαια η πολύ μεγάλη επιτυχία έχει και θεσμικό περιεχόμενο και πολιτικό περιεχόμενο. Και βέβαια και τα πολιτικά μηνύματα της κάλπης, τα οποία πρέπει να εκλάβει το κάθε κόμμα.
Θεωρώ ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η πρώτη φάση των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών κλείνουν με ένα θετικό πρόσημο. Όχι κάτι το εντυπωσιακό, αλλά με ένα θετικό πρόσημο. Καταγράφηκε η δυναμική πορεία του κινήματός μας και στις υποψηφιότητες του κύριου Χάρη Δούκα, αλλά και σε πάρα πολλές περιφερειακές περιφέρειες, όπου το ΠΑΣΟΚ πλέον καταγράφεται ξεκάθαρα ως δεύτερη δύναμη. Και από εκεί και πέρα, υποψηφιότητες όπως αυτές του κυρίου Αγγελούδη στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι προφανώς μια ανεξάρτητη ψηφιότητα που έχει, κάνω. Τελευταία η οποία έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Τελευταία ερώτηση που εδώ... να δημιουργήσουν και άλλα δεδομένα. Εδώ την έχει η κυρία Νοτοπούλου, αλλά δεν προλάβει να την κάνω εγώ εκ μέρους της. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ όπου είναι τρίτος, ας πούμε, και έχει ΠΑΣΟΚ που δεύτερο. Λέει ναι. Λέει εγώ υποστηρίζω τον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έχει πει για κανένα ΣΥΡΙΖΑΟ. Όλο το γυρίζετε, το στριφογυρίζετε, το φέρετε από εδώ, το γυρίζετε από εκεί, το στρογγυλεύετε, δεν καταλαβαίνετε. Δεν το λέτε όμως. Η όλη διαδικασία έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πάνω εκεί θα κινηθούμε. Στη δεύτερη κυρία. Πάνω εκεί θα κινηθούμε. Παρόλα αυτά, κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, ειδικότερα σε προγραμματικό και πολιτικό πλαίσιο. Άρα αυτό από αποδεικνύει και αναδεικνύει ότι νομίζω ότι η κατεύθυνση σε προσωπικό τουλάχιστον επίπεδο, σε πρώτη φάση μπορώ να σας απαντήσω, ότι θα είναι τέτοια. Ναι. Έχετε αυτή την άποψη εσείς ότι πρέπει να. Είναι ξεκάθαρο αυτό που σας είπα. Σε προσωπική. Θα ήθελα να πω, συγκράτησα από την κυρία Νοτοπούλου, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης ημέρας μετά την εκλογή του κυρίου Κασελάκη άλλαξε καθόλου στην πολιτική τακτική και συνεπώς πρέπει να του πιστώσουμε. Όχι, δεν είπα αυτό, κύριε Φωτήλα, συγγνώμη. Δεν είπατε ότι άλλαξε την πολιτική τακτική. Κάτι πολύ διαφορετικό. Αναφέρθηκαμε σαφήνεια πριν τις προεδρικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρόσημα ήταν για τον Πολάκη θερμά. Λοιπόν, να πω εγώ είναι ότι αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Φωτήλα, πάει πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου λίγο. Αναφερθήκατε με ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δεν πρόλαβα να πω τίποτα ακόμα. Με ιδιοκτησιακή αντίληψη απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Θα ακούσετε αυτό που θέλω να πω. Δεν θα πείτε, παιδιά, θα κλείσουμε. Η μόνη πολιτική τακτική που μέχρι σήμερα είδαμε απτά αποτελέσματα στην αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο κύριος Πολάκης προήχθη στο νούμερο 2 του κόμματος. Αυτή είναι η αλλαγή. Φαγωθήκατε με τον Πολάκη. Φαγωθήκατε. Η αγωνία σας είναι διάρκη. Καλημέρα σας. Να ξέρετε όμως, μόνο μία λέξη, Να ξέρετε όμως πως η χθεσινή αποχή οφείλεται στο γεγονός πως οι πολίτες βλέπουν ότι η αυτοδιοίκηση όπως την έχετε καταντήσει με τα νομοθετήματά σας, δηλαδή με στέρηση πόρων, με στέρηση αρμοδιότητα, με στέρηση δυνατοτήτων, αυτό καταλάβατε. Επιτρέψτε μου, επειδή ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Έχετε και να τσακωθείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.